Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Καθηγητής μικροβιολογίας για κορονοϊό θα επιστρέψει πιο δυναμικός εάν δεν προσέξουμε. Κόντρα εφρεμίδι το ψίδι για τη διαχείριση της πανδημίας στο νομό Ξάνθης. Ασφαλής δήμος δημοτήχου ανεπιθύμητος επισκέπτης να μείνει έξω από το σπίτι μας, το μήνυμα του δημάρχου. Στεγαστικό επίδομα φοιτητών μέχρι 6 Ιουλίου οι αιτήσεις. Τι να προσέξετε. Σε αυστηρή καραντίνα και περιορισμό κατοίκων έχουν μπει για 7 ημέρες όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας Εχήνου του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη για την αποφυγή της διασποράς της νόσου. Συναργερμός έχει σημάνει αυτό το χρονικό διάστημα στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη διασπορά του ιού στη συγκεκριμένη περιοχή. Κόκκινο συναγερμός για τον Εχήνο της Ξάνθης, απόλυτη καραντίνα 7 ημερών, 5 νεκροί σε λίγες ημέρες, δεκάδες κρούσματα. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού τόνισε ότι τα πολλά κρούσματα οφείλονται στο Ραμαζάνι που γιόρταζαν οι κάτοικοι το προηγούμενο διάστημα. Τεράστια ανησυχία λοιπόν έχουν προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές τα αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού στον Εχήνο της Ξάνθης. Η περιοχή τέθηκε σε ολοκληρωτική καραντίνα για 7 ημέρες μετά από την ολονύχτια συνεδρίαση στον θάλαμο επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας υπό τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου για την αξιολόγηση όλων των δεδομένων και την ανάλυση των επιδημιολογικών φορτίων των τελευταίων ημερών. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Sky, αναφέρθηκε στην έκρηξη κρουσμάτων στην περιοχή. Όπως ανέφερε, τα αυξημένα κρουσμάτα που καταγράφονται στην κοινότητα της Ξάνθης οφείλονται στο Ραμαζάνι που γιόρταζαν οι κάτοικοι το προηγούμενο διάστημα. Η θρησκευτική μειονότητα της Θράκης ήταν μια κερκόπορτα γιατί ζουν σε κοντινή επαφή. Η κρίση έρχεται μετά από μια δική τους γιορτή, το Ραμαζάνι, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Λινού και συμπλήρωσε ότι στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι ζουν τόσο κοντά, όπως για παράδειγμα στις δομές προσφύγων ή στους καταβλισμούς Ρωμά, όπως συνέβη στη Λάρισα, είναι ευθύνη των δημόσιων λειτουργών υγείας να περάσουν σωστά το μήνυμα. Το πρόβλημα, νομίζω, ένα κομμάτι που μας ξέφυγε ήταν ότι και η μειονότητα, η θρησκευτική μειονότητα της Θράκης ήταν ένας χώρος, μια κερκόπορτα θα έλεγε κανείς, γιατί οι άνθρωποι ζουν σε κοντινή επαφή. Η κρίση έρχεται μετά από μια μεγάλη δική τους γιορτή, δηλαδή περίπου τρεις εβδομάδες. Έπαιξε μετά, ρόλο, λέτε, το Μπαϊράμι. Βεβαίως έπαιξε Μάλιστα. ρόλο. Οι άνθρωποι έρχονται σε στενή επαφή μεταξύ τους και οι ίδιοι άνθρωποι. Mm-hmm. Και είναι παρόμοιο με αυτό που υπάρχει κίνδυνος να ζήσουμε στις δομές υποδομής προσφύγων, που ζήσαμε στην Λάρισα με τις... στο νόμο Λαρίσης, με τους Ρωμά. Ναι, αλλά δηλαδή, πώς θα γινόταν, δεν μπορούσες να πεις, κύριε Αλληνού, ότι ανοίγουμε τις εκκλησίες τους Ορθόδοξες, αλλά δεν τους αφήνουμε αυτούς να κάνουν Ραμαζάνι. Εγώ δεν έχω κανένα. Βεβαίως και έπρεπε να το κάνουμε. Βεβαίως και έπρεπε και πολύ σωστά το κάναμε. Και πολύ σωστά πρέπει να έχουμε την ευαισθησία προς όλους τους ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι παράλληλα θα έπρεπε να είχαμε φροντίσει και είναι καιρός ακόμα, γιατί αυτό είναι ένα μάθημα τώρα που παίρνουμε με την κατάσταση στη Θράκη, να φροντίσουμε ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους ενημερώσουμε πολύ πιο έντονα, με διαφορετικό τρόπο. Με συγχωρείτε που θα το πω τώρα, να πω κάτι. Βεβαίως υπάρχει ανησυχία, όπως είδαμε, και από τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν, από τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων και ακόμα περισσότερο από τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές που έχουμε στη συγκεκριμένη περιοχή και που αφορούν και άτομα μικρότερης ηλικίας. Είναι αυτό το οποίο έχει διαπιστωθεί εξ αρχής, ότι υπάρχουν περιοχές, δομές αυξημένου κινδύνου ή εκδηλώσεις, όπως ήταν αυτή το Μπαϊράμι που προηγήθηκε πριν από 2 εβδομάδες, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν μία αύξηση των κρουσμάτων, δεδομένου ότι, όπως έχετε πει και εσείς, ο ιός συνεχίζει και υπάρχει ανάμεσά μας.
Στην περιοχή λοιπόν αποφασίστηκε από την πολιτική προστασία αυστηροποίηση των ήδη ισχύοντων μέτρων ως εξής: απαγόρευση μετακίνησης κατοίκων που διαβιούν στην κοινότητα Εχίνου εκτός των ορίων της, απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών στην κοινότητα Εχίνου καθημερινά καθόλου το 24ωρο πλην μετάβασης τους σε καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία, υποχρεωτική χρήση μάσκας και εν γέννη προστατευτικών μέτρων από όλους τους πολίτες κατά τη μετάβασή τους σε καταστήματα τροφίμων ή φαρμακείου εντός της κοινότητας Εχίνου, απαγόρευση μετακίνησης πολιτών προς και από την κοινότητα Εχίνου πλην οχημάτων τροφοδοσίας, καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων, απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γέννη πέθριου εμπορίου, απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πλην φαρμακείων, απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πλην των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η τροφοδοσία των καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων που δεν αναστέλλει τη λειτουργία τους θα γίνεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Λήψη μέρημνας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Μίκης για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης των κατοίκων της κοινότητας Εχίνου για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων. Λήψη μέρημνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί. Επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την τήρηση του γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων της κοινότητας Εχίνου, καθώς και την απαγόρευση μετάβασης πολιτών από άλλες περιοχές προς και από την κοινότητα Εχίνου πλην οχημάτων τροφοδοσίας, καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων. Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν για 7 ημέρες, είτε από τις 18 έκτου του 2020 και ώρα 6 το πρωί μέχρι τις 25 έκτου του 2020 και ώρα 6 το πρωί, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή παράτασή της. Αλλά τώρα ο μεγάλος αριθμός οφείλεται και στα μαζικά τεστ που γίνονται στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά προφανώς και δεν οφείλονται αυτά και οι αποφάσεις στη θρησκεία των συγκεκριμένων συμπολιτών μας, αλλά οφείλεται σε αυτό που είπε και ο κύριος Ύψας, στον συνωστισμό. Χαλαρώσαμε μετά τα μέτρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι συνέβη και στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν αυτά τα μέτρα, τα δύσκολα, αλλά απολύτως αναγκαία. Γιατί δεν μπορεί διαφορετικά να κάνουμε τίποτα περισσότερο παρά μόνο να προσπαθήσουμε να μην έχουμε περαιτέρω μετάδοση του ιού. Γι' αυτό είναι ο λόγος των περιοριστικών μέτρων. Χθες στις 2 η ώρα πάρθηκε η απόφαση αυτή. Εγώ συνομίλησα αρκετές φορές με τον κύριο Χαρδαλιά. Ναι. Και 2 ώρα τα ξημερώματα πάρθηκε η απόφαση για να προχωρήσουμε στην καραντίνα. Φυσικά και με δικό μου αίτημα, αλλά και των υπόλοιπων τοπικών παραγόντων. Συνεχίζεται λοιπόν η αρνητική πρωτιά του Δήμου Μίκης και πιο συγκεκριμένα στον Εχίνο όσον αφορά τα θετικά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού. Την αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Νίκου Εφρεμίδη προκάλεσε η ανακοίνωση κριτικής του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, Χριστόδουλου Τοψίδη, για τους χειρισμούς της πανδημίας στην Ξάνθη. Την αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Νίκου Εφρεμίδη προκάλεσε η ανακοίνωση κριτικής του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη, για τους χειρισμούς της πανδημίας στην Ξάνθη. Όλοι οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωρίζουν πως την ευθύνη για τη διαχείριση της πανδημίας από την πρώτη μέρα την έχει η πολιτεία διαμέσου του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κύριος Εφρεμίδης. Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στεκόμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης και στηρίζουμε το έργο της πολιτείας με προτάσεις και δράσεις. Δυστυχώς, κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το θέμα της δημόσιας υγείας και τις εύλογες ανησυχίες των πολιτών, ασκώντας κακόβουλη κριτική, καταφεύγοντας ευθυνούς και ξεπερασμένους λαϊκισμούς. Οι αναφορές στην ανακοίνωση του κυρίου Τοψίδη είναι ανάξιες αντιλόγου. Κανένα δελτίο τύπου δεν αποσιωπά τα γεγονότα, ούτε μπορεί να λιώσει την πραγματικότητα. Δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν η χοντροκομμένη διαστρέβλωση της αλήθειας για ανούσια πολιτικά ωφέλη. Δεν μας απασχολούν, όπως και κανένα πολίτη, οι επαναλαμβανόμενες αυτές συμπεριφορές. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξετάσεις, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουμε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα για πολιτικές σκοπιμότητες, έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διεξαχθούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε με ευθύνη, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα το έργο μας. Η δήλωση του κυρίου Τοψίδη που προκάλεσε την απάντηση του κυρίου Εφρεμίδη ήταν η εξής: μετά από 3 και πλέον μήνες απραξίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης και ελιγμένων αντισηπτικών μας ενημέρωσε ότι αναγκάστηκε να κάνει αυτό που είχε υποχρέωση από την αρχή και είναι αρμοδιότητά του αποκλειστική από τον νομό. Τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα, έκανε αυτό που από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε και ήταν έτοιμα πολλών άλλων. Στο δελτίο τύπου που διένυμε, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ξέχασε να πει συγγνώμη για όσα παρέλειψε εδώ και 3 μήνες να κάνει ως επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας της Ξάνθης. Ξέχασε να πει συγγνώμη στους πολίτες που ταλαιπωρούνται, συγγνώμη σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες που αγωνιούν, συγγνώμη στην Ξάνθη μας που με τις παραλήψεις στην απραξία και τα έκτακτα δελτία τύπου της Περιφερειακής Διοίκησης διαπόμπευσαν πανελλήνια αλλά και στο εξωτερικό. Ο κόσμος της Ξάνθης ξέρει ότι ήταν άφαντος και άλαλος και μαζί του και οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι της διοίκησης.
κρίσης. Δεν ξέρουμε αν κατάλαβαν ότι πίσω από το δάκτυλό τους δεν μπορούν να κρυφτούν οι ευθύνες της διαχείρισης της πανδημίας στην Ξάνθη αλλά και της καταστροφικής επικοινωνιακής πολιτικής που ακολούθησε η περιφέρεια συνολικά. Θα τους ακολουθούν όσο και αν προσπάθησαν να το αποφύγουν, κρυπτόμενοι πίσω από άλλους. Περιφερειακοί σύμβουλοι μιας άλλης εποχής με έμφαση στις κοινωνικές εμφανίσεις αλλά με υστέρηση στην παραγωγή έργου και την ουσία. Στην κρίσιμη στιγμή κρύφτηκαν. Αποτέλεσμα της έλλειψης συντονισμού, προγραμματισμού και της ελαφρότητας με την οποία αντιμετώπισαν την κατάσταση, η μικρή εθελοντική προσέλευση για έλεγχο COVID-19 και χωρίς στατιστική αξία θα έπρεπε να είναι στοχευμένα δειγματοληπτική με επιλογή ανακατηγορίες επαγγελματιών, πολιτών και περιοχής με υποχρέωση συγκεκριμένου αριθμού για δειγματοληψία ώστε να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα για στατιστική αξιοποίηση. Καμία αναφορά για την ειδική αντιμετώπιση στην περιφερειακή Νότα Ξάνθης των εμπλεκόμενων στις πελατικές εξετάσεις που ξεκίνησαν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και θα διαρκέσουν 3 περίπου εβδομάδες. Το γενικό πρωτόκολλο είναι γνωστό εδώ και καιρό, αλλά οι ειδικές συνθήκες που εφαρμόστηκαν στην περιφερειακή Νότα της Ξάνθης θα έπρεπε να έχουν πρόβλεψη για την προστασία των μαθητών, κυρίως που συμμετέχουν, της πολυήμερης διαδικασίας αλλά και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για την οικογένεια και την πορεία των νέων μας αγνοήθηκε από τον κύριο Εφρεμίδη και αφέθηκε στην τύχη του, όπως πολλά άλλα δυστυχώς. Για διεκδίκηση ειδικής αντιμετώπισης και πρημοδότηση των μαθητών μας δεν ακούσαμε κουβέντα. Άλλωστε, πότε διεκδίκησαν κάτι παραπάνω για τον τόπο μας? Μια περιφέρεια που παλαιότερα στις κρίσιμες στιγμές ήταν αρρωγός στον πολίτη και διεκδικούσε, σήμερα με θλίψη διαπιστώνουμε την κατάντια της. Η ανάληψη ευθυνών αγνοείται μαζί της και η όποια ευθυξία διακρίνει τους πολιτικούς με αίσθημα ευθύνης προς τον πολίτη. Η Ξάνθη σίγουρα δεν άξιζε αυτής της συμπεριφοράς, αλλά και στο πρακτικό της υπόθεσης θα έπρεπε να σεβαστούν τις παχυλές αντιμισθίες που τους πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και να δουλέψουν για αυτές παράγοντας αποτέλεσμα και όχι μόνο λόγια του αέρα. Τώρα, ανακοίνωση για την διαχείριση της πανδημίας στην περιοχή της Ξάνθης εξέδωσε και η κίνηση ιδεών και δράσης Πράτο, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα πως τα απομακοχώρια της Ξάνθης αφέθηκαν στην τύχη τους από την κυβέρνηση. Το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο του κορονοϊού στο Δήμο Μίκης της Ξάνθης και ευρύτερα στο νομό ανάγκασε τους αρμόδιους να λάβουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα για την αναχέτηση της διασποράς του ιού. Με φόντο τις εξελίξεις, δρυμή κατηγορώ για τους χειρισμούς των αρμοδίων που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, μετέφερε το Πράτο της Ξάνθης. Η εν λόγω περιοχή, μετά από 1,5 περίπου μήνα καραντίνας και δοκιμασίας με τον ιό COVID-19 αρχές Απριλίου με μέσα Μαΐου, αφέθηκε στην τύχη της στην κρίσιμη περίοδο του ανοίγματος της περιοχής με τον έξω κόσμο που συνέπεσε με την εορτή του τέλους του Ραμαζανιού. Η απουσία ελέγχου των μουσουλμάνων επισκεπτών από βορειοευρωπαϊκές χώρες στη Βουλγαρία και την Τουρκία στα απομακοχώρια, η έλλειψη καθοδήγησης των κατοίκων κατά τις ιδιαίτερες αυτές εορταστικές ημέρες καθιστούσε θέμα χρόνου την επανεμφάνιση του κορονοϊού στην περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η οργάνωση των ομαδικών διαγνωστικών τεστ που αποφασίστηκε στα τέλη Μαΐου έπασχε από μειονεκτήματα κυρίως στόχευση και ενημέρωση των κατοίκων της εν λόγω περιοχής, με αποτέλεσμα ο αριθμός των τεστ και η προσέλευση να είναι εξαιρετικά μικρή. Λυπούμαστε που τα απομακοχώρια της Ξάνθης πληρώνουν βαρύ υγειονομικό φόρο. Ευχόμαστε να είναι ο τελευταίος, αναφέρονται μεταξύ άλλων σε αναλυτική ανακοίνωση. Παραμένουμε στην ίδια θεματολογία, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσουμε τώρα τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Μελητηρίου της Ξάνθης, τον κύριο Στέλιο Μωραΐτη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην περιφερειακή Νότα της Ξάνθης. Γνωρίζει και τα προβλήματα των ανθρώπων της αγοράς και του επιχειρήν, λέγοντας ότι η Ξάνθη έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά από τον κορονοϊό. Γι' αυτό και θα πρέπει με συγκεκριμένες προτάσεις να στηριχθεί η περιοχή από την κυβέρνηση και από τα αρμόδια υπουργεία. Περισσότερα όμως θα μας πει αμέσως τώρα ο κύριος Στέλιος Μωραΐτης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι, προσέξτε με τι θα πω, για να μην υπάρξει σύγχυση στα λεγόμενά μου, ότι συνολικά η Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης το τελευταίο χρονικό διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μας απασχόλησε με το έντονο και μας απασχολεί με το έντονο επιδημιολογικό φορτίο που παρουσιάζει όχι όμως όλη η Ξάνθη, αλλά συγκεκριμένες περιοχές της Ξάνθης, όπως είναι ο Δήμος Μίκης. Συμφωνώ απολύτως. Και αυτό το φορτίο άρχισε μετά τους ελέγχους να μειώνεται πάρα πολύ ραγδαία και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Για το λόγο αυτό λοιπόν, εμείς σαν επιμελητήριο κάνουμε συνεχώς προτάσεις, επειδή βομβαρδίστηκε ο νομός Ξάνθης από τα Αθηναϊκά μέσα με μια ατυχή δήλωση της περιφέρειας και συγκεκριμένα του Περιφερειάρχη για τους ελέγχους. Τους ελέγχους ρουτίνας που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, που γίνανε εδώ και μάλιστα γίνανε πάρα πολύ. Λέτε με εκείνο το κατεπήγον δελτίο τύπου, το οποίο εξεδόθηκε πριν από λίγες μέρες. 2016 και βρέθηκαν δύο κρυολογήματα στο Δήμο Ξάνθης μέσα. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για μια οικονομία ενός νομού. Όταν μιλάμε, να ξέρουμε τι λέμε. Και βεβαίως περισσότερη ευθύνη φέρουν αυτοί οι οποίοι βγάζουν και τα δελτία τύπου.
Με συνέπεια λοιπόν μετά από αυτή την, με το δελτίο τύπου, να γίνει αυτό το μπάχαλο σε όλη την Ελλάδα και να παίρνουν τηλέφωνο οι ξανθιώτες από εδώ να κλείσουν κάποιες μέρες διακοπές και να τους λένε οι άνθρωποι εκεί πόσο κάνει το δίκλινο, για πόσες μέρες θέλετε. Και όταν φτάνουμε στο διατάφτα, δώστε μας λίγο τη διεύθυνση. Στο Ξάνθη. Από Ξάνθη δεν μπορούμε να πέρουμε, σου γίνεται χαμό στην Ξάνθη. Εκτός αυτού, έχουμε και κάποιους διαχρονικά πλασιά που έρχονται στην Ξάνθη εδώ και μένουν. Με το μόλις βγήκε αυτή η ανακοίνωση της περιφέρειας, αμέσως ακύρωσαν όλα αυτά τα δωμάτια τα οποία μόλις είχαν ανοίξει 5-6 ξενοδοχεία και φιλοξενούσαν να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδά τους. Ακυρώθηκαν και αυτά. Συνεπώς, όταν έχουμε μια θέση ευθύνης, όταν βγάζουμε μια ανακοίνωση, προσέχουμε πάρα πολύ. Θα πορευτούμε πολύ καιρό με όλο αυτό το θέμα, το παγκόσμιο θέμα του COVID-19, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι έχουμε περάσει σε μια περίοδο της κανονικότητας, για να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία, για να μπορέσει να βγουν κάποια σπασμένα και για μας, τους επιχειρηματίες, αλλά και για το ελληνικό κράτος, το οποίο περιμένει, και δίνοντας χρήματα καθημερινά, αυτά τα 800 και όλη αυτή τη βοήθεια που κάνει προς τους ανέργους και προς τους επιχειρηματίες. Τις οικονομικές ασπιρίνες. Κύριε Πορραίτη, η αλήθεια είναι η εξής. Ότι στον ορεινό όγκο της Περιφερειακής Ενότητας της Ξάνθης προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες, γι' αυτό και έχει μπει σε εφαρμογή ένα ειδικό σχέδιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κέντρο της Ξάνθης. Όλα αυτά έχουν γίνει και γίνονται καθημερινά. Και σήμερα υπάρχουν, μπορούν να δώσουν δείγματα, και χτες και προχτές και την προηγούμενη εβδομάδα. Γίνονται καθημερινά. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε δυνατά, να μας ακούνε από τη Βουλγαρία, από εκεί και να τρέμουν άνθρωποι και να μην έχει το Σαββατοκύριακο να μην πατήσει ούτε ένας βούλγαρος στην Ξάνθη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς μόνοι μας, να βάζουμε τα δάχτυλα να βγάζουμε τα μάτια μας. Ό,τι ήταν να γίνει από το υπεύθυνο κράτος, έγινε. Και η άφηξη του κύριου Καρδαλιά ήταν εδώ και του κύριου Τσιόντρα. Δεν ξέρω τι ξεπερνούσε η άφηξη εκτός από την τρομοκρατία. Αλλά ήρθαν οι άνθρωποι, δώσαν οδηγίες και φύγαν. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε συνεχώς εμείς ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν υπάρχει πρόβλημα. Γίνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει το κράτος, τα έχει πάρει. Υπάρχουν επάνω συνέργεια και παίρνουν καθημερινά από εθελοντές και δίνουν δείγματα. Το να επαναλαμβάνουμε και να τρομοκρατούμε τον κόσμο δεν νομίζω ότι βοηθάει κανέναν. Απολύτως κανέναν. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, κανείς όμως θα πει ότι η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη ενημέρωση που πρέπει να έχουμε από όλες τις πλευρές, από όλους τους φορείς, μας έφτασε αυτή η σωστή ενημέρωση στο σημείο που είμαστε σήμερα του καλού σεναρίου στη χώρα μας. Έτσι, να μιλούμε για μια νέα κανονικότητα, προφανώς, αλλά να μιλούμε και για μια επανεκκίνηση της οικονομικής ζωής. Διαφορετικά, αν δεν είχαμε τη σωστή ενημέρωση και δεν παίρναμε τα απαραίτητα μέτρα, προφανώς σήμερα θα ήμασταν κάπου αλλού και δεν θα συζητούσαμε ούτε εσείς ούτε εγώ. Αλλά αυτό Σε επαρκή για την περιοχή μας και για την περιφέρεια μας. Όχι, εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Πρόεδρε, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πιάσαμε. Πέρασαν τρεις ολόκληρες μήνες. Εδώ είχαμε σοβαρά θέματα στην περιοχή μας. Μπήκαμε κλειστή, η Ξάνθη κλείστηκε 2 μήνες από τις 8 ώρα το βράδυ μέχρι 8 ώρα το πρωί και ήμασταν στο σκοτάδι. Και μόλις προχθές το Σάββατο, επιτέλους, ανέλαβε να ενημερώσει ο κ. Εφρεμίτης, ο αντιπρεφέτης, ως συντονιστής του συντονιστικού οργάνου. Έπρεπε να περάσουν 3 μήνες. Να γίνουν όλα αυτά τα οποία γίναν, να κατασκευαστεί η περιοχή μας, να είμαστε στο σκοτάδι. Εμείς όλοι οι επιχειρηματίες, να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Και προχτές μόλις με την άφηξη του κ. Τσιόντρα και του κ. Καρδαλιά, να μας πούνε ότι από εδώ και πέρα θα έχετε να σε ενημερώνει ο κ. Εφραιμίδης. Δεν είχαμε εμείς εδώ πέρα αντιπεριφερειάρχη. Δεν είχαμε περιφερειάρχη. Όπως έχουν όλες οι περιφέρειες. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας ενημέρωνε ο κ. Τσιόντρας και ο κ. Καρδαλιάς. Έβγαινε λοιπόν ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας και ενημερώνουν καθημερινά. Κύριε Μωράιτη, πολύ σωστά. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι εκτός λοιπόν από τη γενική και συνολική ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο και τους αρμοδιούς, έπρεπε και τοπικά, περιφερειακά, να έχουμε εξειδικευμένη ενημέρωση για να ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αυτή την ενημέρωση, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι, την ζητήσαμε, αλλά τελικά δεν την είχαμε ποτέ όλο αυτό το διάστημα. Εκεί λοιπόν ήθελα να καταλήξω ότι αν υπήρχε ξεχωριστή ενημέρωση για την περιφέρειά μας, ακόμα και για την Ξάνθη, για την κατάσταση έτσι όπως είχε διαμορφωθεί και διαμορφώνεται, μπορεί σήμερα να μην μιλάγαμε αρνητικά για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Θα συμφωνήσω μαζί σας και το συμπέρασμα είναι ότι δεν είχαμε ενημέρωση και είχαμε στοχευμένη ενημέρωση με συνέπεια να έχουμε όλο αυτό το φορτίο, το φορτίο της δυσφήμισης των υπερφερειακών Αξάνθης και βέβαια αυτό έχει και κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο συντελεστή οικονομικό. Και είναι, η ζημιά είναι τεράστια, να ξέρετε. Γι' αυτό και ζητάτε τεράστια. Συγκεκριμένα μέτρα, κύριε Μωραΐτη, έτσι, από την πολιτεία συγκεκριμένα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης. Ζητήματα και ζητάμε καθημερινά. Να δούμε τι θα μας δώσουν. Μάλιστα. Περιμένουμε. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι η Ξάνθη είναι ένας ευλογημένος τόπος με πολλές πολλές ομορφιές. Λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου οι επισκέπτες και ταξιδιώτες να σας επισκεφτούν από κοντά και να σας γνωρίσουν από κοντά. Και μακάρι όλα να πάνε καλά, κύριε Μωραΐτη. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Παραμένουμε στην ίδια θεματολογία και συγκεκριμένα στον Δήμο Διδημοτήχου, όπου μέσα από ένα δελτίο τύπου, το οποίο είναι εύστοχα γραμμένο και με πολλές δόσεις χιούμορ, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρομίλος Χατζηγιάννοκλου, προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα προς όλες τις ηλικίες, λέγοντας ότι ο Δήμος πρέπει να παραμείνει ασφαλής και αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε καλοκαίρι και οι περισσότεροι θα πάμε διακοπές, και ο ανεπιθύμητος επισκέπτης να παραμείνει έξω από τα σπίτια μας. Ήρθε το καλοκαίρι, στο ημερολόγιο τουλάχιστον, όσο φτιάχνει ο καιρός το μυαλό μας θα ταξιδεύει στα ποτάμια και τις παραλίες του Εύρου ή γενικότερα όπου έχει νερό και άμμο. Συνήθως την επιστροφή από τη θάλασσα φέρναμε πίσω στο σπίτι και λίγη άμμο, η οποία έχει την ιδιότητα να τρυπώνει σε παπούτσια, τσάντες και άλλα προσωπικά είδη και να καταλήγει στο πάτωμα του σπιτιού. Οι ρομαντικοί ρομαντικές την αφήνουν εκεί για να θυμίζει την πρόσφατη απόδραση, ενώ οι πιο επιμελείς βγάζουμε σκουπάκι. Φέτος υπάρχει η πιθανότητα να φέρουμε και ακόμη έναν επιθύμητο επισκέπτη για τον οποίο δεν αρκεί η σκούπα. Αυτός ο επισκέπτης δεν χρειάζεται να τρυπώσει γιατί κολλάει πάνω μας. Αρκεί να αγγίξουμε έναν άνθρωπο ή μια επιφάνεια. Επίσης είναι ιδιαίτερα κοινωνικός. Εάν τον φέρουμε σπίτι μας, θα θέλει να γνωρίσει τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους γείτονές μας και προοδευτικά όλη την πόλη. Εάν κολλήσει πάνω σου, δεν ξεκολλά. Ενώ οι ειδικοί και όσοι τον συνάντησαν αναφέρουν ότι στην αναστροφή μαζί του δεν καταλήγει καλά. Επειδή παρά τα μέτρα που τηρούνται σε όλα τα καταστήματα και τις πλάς, εάν πας κοντά του θα σου κολλήσει, καλό θα είναι να πάρεις τα δικά σου μέτρα. Γνωρίζουμε ότι αποφεύγει να συναναστρέφεται με ανθρώπους που πλένουν τακτικά τα χέρια τους, κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους και φοράνε προστατευτική μάσκα. Πάνω σε αυτή τη γνώση, η κυβέρνηση συντόνισε ένα μεγάλο σχέδιο, το ΧΑΜ. Από τα αρχικά, χέρια, αποστάσεις και μάσκα. ΧΑΜ, λοιπόν, για να μην πάει τόση προσπάθεια χαμένη. Αυτός ο ανεπιθύμητος έχει έρθει στο Δημότυχο, αλλά δεν έμεινε. Ας παραμείνει έτσι. Αυτό το καλοκαίρι να περάσεις όμορφα. Αυτό το καλοκαίρι να παραμείνεις ασφαλής. Αυτό το καλοκαίρι να φέρεις πίσω μόνο αναμνήσεις και άμμο. Ξέρετε, είχαμε παρακολουθήσει τα μηνύματα πολλών δήμων της χώρας, τα οποία απευθύνονταν στους πολίτες με έναν τρόπο που συνήθως ή κατά το μεγαλύτερο βαθμό του δεν ήταν τόσο κατανοητός. Ακόμα παρατηρήσαμε ότι και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ενώ αρχικά μιλούσε για κοινωνική αποστασιοποίηση, η οποία δεν γινόταν τόσο κατανοητή, απέσυρε το αρχικό μήνυμα και προχώρησε στο φυσική απόσταση. Αυτό, κύριε Παρκάκη, σημαίνει ότι πρέπει, όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες, να μιλάμε απλά, κατανοητά, με εύκολο τρόπο, ώστε όλα αυτά να γίνονται εύκολα και να έχουν αποτέλεσμα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, το αποτέλεσμα. Άρα, λοιπόν, το ΧΑΜ, που είναι χέρια, απόσταση, μάσκα, είναι κάτι που εύκολα μένει. Τονίζει τη φυσική απόσταση, τονίζει τα καθαρά χέρια και τονίζει και τη χρήση της μάσκας όπου αυτό είναι επιβαλλόμενο. Κυρία Αντιδήμαρχε, νομίζω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι περισσότεροι από εμάς, για να μην πω όλοι, αλλά θα πω οι περισσότεροι, έχουν καταλάβει την επικινδυνότητα της κατάστασης. Οι περισσότεροι έχουν πειθαρχήσει στις οδηγίες του ΕΟΔΗ και των ειδικών. Φυσικά, το τελευταίο διάστημα, θα μου πείτε, παρατηρείται μία χαλάρωση, η οποία άλλες φορές δικαιολογείται και άλλες φορές δεν δικαιολογείται. Ωστόσο, όμως, εγώ θα πω το κεντρικό μήνυμα, όλοι το γνωρίζουμε. Αποστάσεις, μάσκες, αντισηπτικά και γάντια. Το θέμα είναι το εξής. Όπως λέτε πολύ εύστοχα μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου, ακόμα και αν πάμε στη θάλασσα και κάνουμε το μπάνιο μας και επιστρέψουμε πίσω στο σπίτι μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε πέντε βασικά βήματα, όπως στο πώς θα συμπεριφερθούμε με τις αγιονάρες μας, με τα παπούτσια μας, να μην φέρουμε την άμμο μέσα στο σπίτι, γιατί αυτός ο επισκέπτης, από ό,τι μας έχουν πει και οι ειδικοί, μένει στις επιφάνειες, μένει σε αντικείμενα για πολλές ώρες. Κοιτάξτε, εξ αντικειμένου γνωρίζω ότι αυτός ο ιός είναι τόσο επικίνδυνος όσο και εύκολα μεταδιδόμενος. Και τα μέσα μεταφοράς τα οποία χρησιμοποιεί είναι
οτιδήποτε μπορεί να είναι στην καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει ότι τώρα το καλοκαίρι, αφού στην έξαρση είναι το μπάνιο, αυτός πολύ εύκολα μπορεί να μεταφερθεί με την άμμο, με τα υποδήματα που φορούμε στις ακτές και με όλα τα ρούχα τα οποία μας περιβάλλουν. Άρα λοιπόν, ό,τι ακριβώς κάναμε το χειμώνα, αφήνοντας τα ρούχα μας εκτός σπιτιού για ένα χρονικό διάστημα, τεινάζοντας τα παπούτσια μας, χρησιμοποιώντας αντισηπτικά ή πλένοντας συχνά τα χέρια μας, το ίδιο ακριβώς κάνουμε όταν ερχόμαστε και από την παραλία. Διότι αποδεικνύεται ότι ο ιός τελικά είναι καλός σύντροφος και της αυξημένης θερμοκρασίας. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε την υγεία μας και να συνεχίσει η οικονομία της Ελλάδος να ακμάζει. Για την πιθανή ανάκαμψη της πανδημίας του κορονοϊού, είτε τον χειμώνα είτε ακόμα και το καλοκαίρι, μίλησε ο καθηγητής μικροβιολογίας Αθανάσιος Τσακρής. Προβλήματα δεν θα μας δημιουργήσει μόνο ο τουρισμός, αλλά και οι συνωστισμοί, τόνισε χαρακτηριστικά. Προβλήματα με τον κορονοϊό δεν θα μας δημιουργήσει μόνο ο τουρισμός, αλλά και οι συνωστισμοί, τόνισε ο καθηγητής μικροβιολογίας Αθανάσιος Τσακρής. Μιλώντας στο Sky, ο καθηγητής εξήγησε ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο και πολύ καλή διαχείριση της όλης κατάστασης και της εισόδου των τουριστών της χώρας μας. Το δικό μας πλάνο είναι πιο λεπτομερές από των άλλων χωρών, επεσήμανε. Ο συνωστισμός είναι όμως κάτι που ανησυχεί αρκετά τους ειδικούς, καθώς μπορεί κάποιος να είναι φορέας του κορονοϊού και στην περίπτωση που συγχρονιστεί με πολύ κόσμο να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο ιός μεταδίδεται πολύ εύκολα ακόμα και πριν εκδηλωθεί. Τα συμπτώματα, εξήγησε ο καθηγητής. Όσο πιο μεγάλο συγχρονισμός, τόσο πιο εύκολη η μετάδοση. Το καλοκαίρι, λόγω θερμοκρασιών, μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους ασυμπτωματικούς, τόνισε ο κ. Τσακρής. Εάν υπάρχει εξάπλωση αρκετά μεγάλη σε μια συγκεκριμένη περιοχή, η κυβέρνηση μπορεί να καταφύγει σε τοπικά lockdown. Εάν τηρούνται τα μέτρα, δεν θα γυρίσουμε σε lockdown, ανέφερε. Να αναπτυχθεί κοινωνική ευθύνη. Ο ιός σύντομα θα μας επισκεφτεί ξανά. Πιο δυναμικός, αν δεν προσέξουμε, προειδοποίησε και συμπλήρωσε πως είναι πολύ πιθανόν να ανακάψει το χειμώνα, αλλά και να δούμε εστίες αναζωπήρωσης το καλοκαίρι. Όπως είδαμε και στην Ξάνθη. Σχετικά με την παραγωγή αποτελεσματικού εμβολίου για τον κορονοϊό, ο κ. Τσακρής είπε πως ασφαλή αποτελέσματα θα έχουμε πιθανότητα μετά το δεύτερο κύμα του ιού. Η πανδημία του κορονοϊού ενδέχεται να προκαλέσει άνοδο της παιδικής εργασίας για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, με εκατομμύρια επιπλέον παιδιά να αναγκάζονται να εργαστούν, προειδοποίησε ο ΟΗΕ. Σύμφωνα με κοινή έρευνα της UNICEF και της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, ο αριθμός των παιδιών που εργάζονται σε όλο τον κόσμο έχει μειωθεί κατά 94 εκατομμύρια από το 2000. Όμως αυτό το κεκτημένο κινδυνεύει να χαθεί λόγω του COVID-19. Η πανδημία του κορονοϊού ενδέχεται να προκαλέσει άνοδο της παιδικής εργασίας για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια, με εκατομμύρια επιπλέον παιδιά να αναγκάζονται να εργαστούν, προειδοποίησε ο ΟΗΕ. Σύμφωνα με κοινή έρευνα της UNICEF και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο αριθμός των παιδιών που εργάζονται σε όλο τον κόσμο έχει μειωθεί κατά 94 εκατομμύρια από το 2000. Όμως αυτό το κεκτημένο σήμερα κινδυνεύει εξαιτίας πανδημίας COVID-19, προειδοποιούν οι υπηρεσίες αυτές του ΟΗΕ. Βάσει έρευνας που επικαλείται τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο αριθμός των ανθρώπων σε κατάσταση ακραίας φτώχειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 40 με 60 εκατομμύρια φέτος εξαιτίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της ΔΟΗ για την περίοδο 2012 μέχρι 2016, 152 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ήταν αναγκασμένα να εργάζονται και σχεδόν τα μισά, 73 εκατομμύρια, σε επικίνδυνες δουλειές. Ο αριθμός των παιδιών που εργάζονταν το 2000 ήταν 246 εκατομμύρια. Η κρίση που προκλήθηκε λόγω του COVID αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παιδικής εργασίας, καθώς οι οικογένειες αναγκάζονται να καταφύγουν σε κάθε μέσο για την επιβίωσή τους, εκτιμούν οι ΔΟΗ και η UNICEF, σύμφωνα με την οποία η αύξηση στη φτώχεια οδηγεί σε αύξηση στην παιδική εργασία, ενώ η UNICEF έχει συνδέσει την πανδημία με την παιδική θνησιμότητα. Καθώς η πανδημία προκαλεί χάος στα οικογενειακά εισοδήματα, χωρίς υποστήριξη, πολλές οικογένειες ενδέχεται να καταφύγουν στην παιδική εργασία, τόνισε ο Γκάι Ράιντερ, Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ. Η κοινωνική προστασία είναι κρίσιμη σε περιόδους κρίσης, καθώς προσφέρει βοήθεια στους πιο ευάλωτους, πρόσθεσε. Όταν αυξάνει η φτώχεια, τα σχολεία κλείνουν, περιορίζει τη διαθεσιμότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και ένας μεγαλύτερος αριθμός παιδιών οθείται προς τον κόσμο της εργασίας, προειδοποίησε από την πλευρά της η Ενριέτα Φόρε, Γενική Διευθύντρια της UNICEF. Εξάλλου, η πανδημία ενδέχεται να αναγκάσει εκατομμύρια παιδιά που ήδη εργάζονται να αυξήσουν τις ώρες εργασίας ή να δουν τις συνθήκες εργασίας τους να επιδεινώνονται περαιτέρω. Προκειμένου λοιπόν να αποφευθεί η άνοδος της παιδικής εργασίας, ο ΟΗΕ ζήτησε από τις κυβερνήσεις να νομοθετήσουν σχετικά. Με προσεκτικές κινήσεις, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ σχεδιάζει ήδη τους επόμενους διαγωνισμούς με έμφαση στα περιφερειακά λιμάνια. Ισχυρό ενδιαφέρον για τα λιμάνια σε Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και Ιγουμενίτσα.
Με προσεκτικές κινήσεις, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ σχεδιάζει ήδη τους επόμενους διαγωνισμούς με έμφαση στα περιφερειακά λιμάνια. Λαμβανώντας υπόψη τη διαφοροποιημένη δραστηριότητα και εμπορική αξία κάθε λιμανιού, το Ταμείο θα αξιοποιήσει όλες τις θεσμικές του δυνατότητες με προφανή στόχο να μεγιστοποιήσει το προσδοκόμενο όφελος από την ιδιωτικοποίηση λιμενικών υποδομών. Η αξιοποίηση 4 λιμένων της Αλεξανδρούπολης, της Ιγουμενίτσας, του Βόλου και του Ηρακλείου θα γίνει μέσω της πόλης πλειοψηφικών ποσοστών μετοχών των αντίστοιχων οργανισμών λιμένων, υλοποιώντας τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Αντίθετα, σε άλλα λιμάνια όπως αυτό της Καβάλας θα αξιοποιηθούν με τη μέθοδο των υποπαραχωρήσεων. Σε πρώτη φάση, από άποψη ωριμότητας των περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικού ενδιαφέροντος, αναμένεται να αξιοποιηθούν 3 λιμάνια με στόχο οι διαγωνισμοί να εκκινήσουν ακόμα και μέσα στον Ιούνιο. Πρόκειται για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Ιγουμενίτσας και της Καβάλας. Και τα 3 λιμάνια παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς έχουν απορροφήσει και σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να πτυχθούν οι υποδομές τους, ενώ η υφιστάμενη δραστηριότητά τους και το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι μέχρι σήμερα περιορισμένα. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ήδη προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο λόγω της γεωστρατηγικής του θέσης, όσο και για την εμπορευματική δραστηριότητα και τις προοπτικές της, καθώς συνδέεται με την Εγνατία Οδό, δίνοντας εύκολη δίωδο στα εμπορεύματα Ανατολής και Δύσης και αντίστροφα. Επιπλέον, μπορεί να αναπτυχθεί ιδιαίτερα το μεταφορικό έργο και η αναπόθεση LNG. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί επίκεντρο των σχεδίων για τις αγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βαλκανική μέσω της προωθούμενης κατασκευής πλωτού σταθμού αεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου από αμερικανικά και ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Την ίδια στιγμή, είναι ένα λιμάνι που έχει απορροφήσει σημαντικές επενδύσεις πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο ανάπτυξη υποδομών, καθώς εκτείνεται σε μια περιοχή σχεδόν 250 στρεμμάτων και ουσιαστικά έχει περιορισμένη μεταφορική και εμπορική δραστηριότητα και χωρίς αποθηκευτικούς χώρους. Ο κύκλος εργασιών του λιμένα είναι μικρότερος από το 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως και τα κέρδη της τάξης των 100.000 ευρώ. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του λιμένα μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ενίσχυση της Αλεξανδρούπολης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, προσελκύοντας άμεσες και έμεσες επενδύσεις και ενδυναμώνοντας το εμπόριο. Η σχετική νέα και εκτεταμένη λιμενική υποδομή προσφέρει τα θεμέλια για την ανάπτυξη εύρους επιχειρηματικών σχεδίων των υποψήφιων επενδυτών. Το λιμάνι της Καβάλας αναμένεται να είναι το πρώτο που θα αξιοποιηθεί με τη μορφή της υποπαραχώρησης και μπορεί να αναδειχθεί σε κύρια πύλη εμπορευματική πύλη προς τα Ανατολικά Βαλκάνια. Πρόκειται για τις υποδομές του λιμένα Φίλιππος Β στη Νέα Καρβάλη σε απόσταση 8 χιλιόμετρων ανατολικά της πόλης με άμεση σύνδεση στην Εγνατία Οδό, με τη δραστηριότητα να είναι εμπορευματική. Με τις υφιστάμενες υποδομές του μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα 2 πλοία μήκους 190 μέτρων και ένα πλοίο ρορό. Μετά την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του το Μάρτιο του 2019, μια επένδυση που προϋπολογίστηκε στα 16 εκατομμύρια ευρώ, το εμπορικό λιμάνι διαθέτει κρυπιδώματα μήκους 910 μέτρων, βάθος στα κρυπιδώματα έως και 12 μέτρα και χώρο διαχείρισης και αποθήκευσης φορτίων περίπου 282.000 τετραγωνικών μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δεκέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής του αποσπασμένου μόλου μήκους 200 μέτρων, προϋπολογισμού περίπου 14 εκατομμυρίων ευρώ. Για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στη Θράκη συναντήθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Στο επίκεντρο της συνάντησης αυτής βρέθηκε και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Με γοργούς ρυθμούς τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες στα περιφερειακά λιμάνια προκειμένου να προκηρυχθούν μέσα στο 2020 οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες από το ΤΑΙΠΕΔ. Προβάδισμα για Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ιγουμενίτσα και Βόλο. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης και η αξιοποίησή του αναμένεται να γίνει μέσω της πώλησης πλειοψηφικών ποσοστών μετοχών. Για το λιμάνι υπάρχει έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον λόγω και της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Άλλωστε, ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, έχει αναφερθεί πολλάκι στις κινήσεις του Development Finance Corporation, του Αμερικανικού Κρατικού Οργανισμού που χρηματοδοτεί αμερικανικές επενδύσεις στρατηγικού ενδιαφέροντος. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ συναντήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού καθώς και τα υπόλοιπα project που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετίζονται με τα logistic και τα ενεργειακά. Σε δήλωσή του στο ρεπόρτερ, ο κ. Χατζημιχαήλ επισημαίνει ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα ανοίξει εντός του 2020, αφού πρώτα δρομολογηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου τα έργα που απαιτούνται για να καταστήσουν εφικτή είσοδος του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Ειδικότερα πρόκειται για την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και του κόμβου σύνδεσης με τον κλάδο προς Εγνατία Οδό. Μέσα στις επόμενες 20 ημέρες αναμένεται να διευθετηθεί το ζήτημα με την υποαπαλωτρίωση περιοχή των 195 στρεμμάτων, στην οποία θα τρέξει ο αυτοκινητόδρομος, καθώς για την ερχόμενη Δευτέρα είναι προγραμματισμένο το αναβληθέν δικαστήριο για τις ενστάσεις ιδιωτών έναντι του Master Plan του Λιμένα. Το έργο θεωρείται εθνικής σημασίας για την κυβέρνηση, όπως προκύπτει
από την υπαγωγή του στο ειδικό καθεστώς των απαλωτριώσεων. Προημερών ορίστηκε και ο τεχνικός σύμβουλος για το έργο της επικαιροποίησης συμπλήρωσης των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης, καθώς και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και οι άνθρωποι του λιμανιού βρίσκονται σε αναμονή των τευχών δημοπράτησης. Παράλληλα, προχωράει και το Mega Project της ηλεκτροκίνησης στη σιδηροδρομική γραμμή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο. Όπως αναφέρει ο κ. Χατζημιχαήλ, πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα αναβαθμίσει θεαματικά το προφίλ της περιοχής. Μάλιστα, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει ορίσει το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών. Οι αυτόκλητες προτάσεις είναι ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης και υλοποίησης νέων έργων υποδομής, στο οποίο ο ιδιώτης είναι αυτός που διαμορφώνει μία πρόταση για ένα έργο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν εντάσσεται στον κρατικό σχεδιασμό. Η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Σημαντικά έργα είναι φυσικά η πλωτή πλατφόρμα αποθήκευσης και επαναρροποίησης φυσικού αερίου, ο αγωγός AGB και η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Στον ομοροδοπής τώρα και στη διαμαρτυρία που έχει ξεσπάσει αναφορικά με τα ολικά πάρκα, συγκροτήθηκε μάλιστα και μια σχετική πρωτοβουλία Ροδόπης ενάντια στο νέο νόμο στον περιβαλλοντικό. Με αφορμή την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της πρωτοβουλίας Ροδόπης ενάντια στο νέο περιβαλλοντικό νόμο, με σκοπό τη συζήτηση των αλλαγών που εισάγει το νέο νομοσχέδιο και τη μορφή αντίδρασης που θα κάνει η πρωτοβουλία. Τα μέλη της πρωτοβουλίας μάλιστα έκαναν και την πρώτη τους αντίδραση. Συγκεκριμένα βρέθηκαν στη θέση φυλάκιο Μαχαίρα 700 μέτρα, όπου στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει τοποθετημένο σταθμό μέτρηση ολικού δυναμικού, με σκοπό τη μελλοντική εγκατάσταση ολικού σταθμού, σταθμό παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Τα 7 σημεία αντίδρασης της πρωτοβουλίας είναι τα εξής. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορίξεις υδρογονοθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των καταβούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών σε ιδιώτες και επιβάλλοντας εφικτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. Προωθεί την αλόγηση στη επέκταση των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως των νεολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δεν λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λιμάτων μέσα σε αυτά. Παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις, ευρωπαϊκές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις. Η τρέχουσα οικονομική κρίση υποδεικνύει την άμεση ανάγκη αλλαγής πλεύσης στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Πρέπει να φροντίσουμε για τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και όχι να επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις να θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό εφήμερων οικονομικών συμφερόντων. Τα μέλη της πρωτοβουλίας ζητούν την άμεση απόσυρση του νόμου με τίτλο «Εξυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο σύνολό του». Βίντεο και στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι πρόσφυγες και μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά με τη βοήθεια των επίσημων τουρκικών αρχών, φέρνει στο φως για άλλη μια φορά το ελληνικό λιμενικό σώμα. Για μία ακόμη φορά, περιπολικά σκάφη της Τουρκίας συνόδευσαν βάρκα με μετανάστες στα ελληνικά χωρικά ύδωτα, κοφεύοντας τις προσπάθειες επικοινωνίας του λιμενικού σώματος και την ελληνική ακτοφυλακή. Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύει βίντεο ντοκουμέντο του λιμενικού, τρεις τουρκικές ακτεωροί συνόδευαν λέβο με μετανάστες στα ελληνικά χωρικά ύδατα στα ανοιχτά της Λέσβου, χωρίς να απαντούν οσόφυλαν στις επανειλημμένες κλήσεις του λιμενικού σώματος. Το λιμενικό σώμα διευκρινίζει απαντώντας σε δημοσιεύματα ότι καθυστέρησε να περισυλλέξει τους μετανάστες, ότι με την είσοδο της Λέσβου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων νυχτερινές ώρες της ίδιας ημέρας έγινε άμεσα προσέγγιση από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο και μετέφερε τους επιβαίνοντες στο λιμένα Πέτρας Μυτιλίνης. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης μίλησε για την τουρκική προκλητικότητα εν γέννη, αλλά και για τα πρόσφατα περιστατικά στον Εύρο. Καταλαβαίνετε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τόσο στον Εύρο όσο και στον Αιγαίο, στην ουσία η Τουρκία προσπάθησε να εκβιάσει τόσο την πατρίδα μας όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Καθημερινά παραβιάζει τους όρους του διεθνούς δικαίου, καθημερινά παραβιάζει τους όρους της νομιμότητας. Από την άλλη, εμείς σε όλο αυτό το παιχνίδι κυριολεκτικά της Τουρκίας αντιδρούμε με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα, τηρώντας πάντοτε τους όρους του διεθνούς δικαίου. Κύριε Υπουργέ, εμείς αντιδρούμε και κάνουμε αυτό που πρέπει. Η Ευρώπη όμως δεν αντιδρά. Και η Ευρώπη, προσέξτε, και η Ευρώπη έχει αντιληφθεί πλέον το παιχνίδι της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι οι τρεις κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμοί επισκέφθηκαν τον Εύρο και αντιλήφθηκαν από κοντά το τι πραγματικά.
Τώρα, μια σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας στην περιοχή του Εύρου εξαιτίας της αυξημένης επιφυλακής μετά τα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου αναλαμβάνουν τα μέλη της εθελοντικής ομάδας Νέας Βίσσας. Στις τελευταίες ημέρες, με πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας, αναζητούνται κενά σπίτια στην περιοχή προκειμένου να φιλοξενήσουν στρατιωτικούς και αστυνομικούς που υπηρετούν στην συνοριακή γραμμή και οι ανάγκες τους δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ξενοδοχεία που σήμερα λειτουργούν στο νομό. Πρόκειται για σπίτια που παραμένουν κλειστά εδώ και αρκετά χρόνια, αφού οι ιδιοκτήτες ή οι κληρονόμοι τους ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα και εκτός Ελλάδας και μπορούν να εξυπηρετήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπαχαρίδου, η πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας στη Νέα Βίσσα. Κυρία Μπαχαρίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας και ομολογουμένως μας ξαφνιάσατε με αυτή σας την πρωτοβουλία, με αυτό σας το εγχείρημα. Πώς προέκυψε καταρχήν, πείτε μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που θέλετε να προβάλλετε τις δράσεις της ομάδας. Πώς προέκυψε. Αρχικά είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος, η εθελοντική ομάδα. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο με καταστατικό επίσημα. Και αποφασίσαμε κάποιοι νέοι άνθρωποι να δράσουμε πιο άμεσα, να παρέμβουμε, να φτιάξουμε κάποια σημεία στο χωριό, είτε να περιποιήσουμε κάποιες νησίδες, να κλαδέψουμε κάποια δέντρα σε κάποια σημεία, τέλος πάντων να τα αναδείξουμε. Μάλιστα. Μέσα από εκεί προσπαθούμε να βρούμε και άλλες δράσεις, οι οποίες ίσως να φέρουν και κάποιο κίνητρο περισσότερης ζωής, να το πω, στο χωριό, πιο... να αυτή έχει θα ήταν μια λύση, είτε επισκεψιμότητα είτε για να μείνει. Και έτσι βάλαμε και αυτή την ιδέα στο τραπέζι και το κουβεντιάσαμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά σπίτια στο χωριό, στα οποία δεν ζουν πια άνθρωποι λόγω κάποιες ηλικίες έχουν φύγει, και αναρτήσαμε μέσα στο διαδίκτυο όποιος έχει διάθεση να δώσει το σπίτι, να το νοικιάσει σε κάποιους ανθρώπους, είτε στρατιωτικούς είτε δασκάλους, γιατί ζητάνε κάποιοι άνθρωποι που έρχονται προς τα εδώ, προς τον Εύρο, ζητάνε να μείνουν σε χωριά, σε σπίτια με αυλές. Οπότε είπαμε να το προτείνουμε έτσι. Κύριε Μπαχαρίδου, όλοι γνωρίζουμε ότι η Ήπεθρος τα τελευταία χρόνια έχει ερημώσει δραματικά και ζητούμε λύσεις προκειμένου τα χωριά αυτά, ιδίως στην περιοχή του Εύρου και σε συνδυασμό με τα τελευταία γεγονότα από την αντίπερα όχθη, ενώ από την Τουρκία, να είναι ζωντανά, να είναι ακμαία και να μπορούν πραγματικά να προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρουν στην ελληνοτουρκική γραμμή. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Μέχρι στιγμής υπάρχει ανταπόκριση στην προσπάθειά σας αυτή, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που έχουν πραγματικά κάποια κενά σπίτια έχουν έρθει σε κάποια επικοινωνία με εσάς για να δείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό πράξη? Από ιδιοκτήτες, αν εννοείται, έχουμε βρει κάποια σπίτια. Συγκεκριμένα 6 σπίτια μας ανέφεραν ότι είναι διαθέσιμα για να νοικιαστούν για κάποιους που ενδιαφέρονται. Βέβαια είναι ακόμη νωρίς, γιατί δεν έχει πολλές μέρες που το αναρτήσαμε και ίσως και κάποιοι δεν έχουν μπει στο διαδίκτυο. Ένας με τον άλλον σιγά σιγά θα το μάθουν. Και όπως είπατε και πριν, είναι και ένα στόχος μας αυτός να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και τον τόπο. Και όσο βλέπουμε χρόνο με το χρόνο, η Ανδριανούπολη από δίπλα, τέλος πάντων από την Τουρκία, πληθαίνουν τα σπίτια, ενώ σε εμάς ο κόσμος μειώνεται. Λοιπόν, ίσως μέσα από αυτό. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή που αναλαμβάνει η εθελοντική σας ομάδα. Μακάρι να έχει και την απήχηση που πρέπει να έχει, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι δομές στην περιοχή του Εύρου για να φιλοξενήσουν στρατιωτικούς και αστυνομικούς δεν είναι εδώ και πάρα πολλές. Οπότε τα κενά σπίτια, ειδικά στον ακριτικό Εύρο, στο ακριτικότερο σημείο του νομού, θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ακριβώς. Ειδικά νομίζω τώρα με την καραντίνα που είχαμε, εκτιμήσαμε περισσότερο, να το πω έτσι, τα σπίτια που είχαν αυλές και είχαμε τη δυνατότητα να βγούμε, να πάρουμε τον αέρα μας, να καλλιεργήσουμε τον γηπάκο μας, να έχουμε διαφορετική επαφή, τέλος πάντων. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι από πόλεις που το αναζητούν αυτό, να μένουν στο χωριό, παρόλο που και η δουλειά τους μπορεί να είναι στις πόλεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ίσως να είναι μια αρχή, και βλέποντας αυτήν όλη την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς οι νέοι άνθρωποι που ζούμε εδώ, που προσπαθούμε να κρατήσουμε γερά αυτόν τον τόπο, τις ακριτικές περιοχές, να είναι μια αρχή και οι μεγάλες αρχές, τέλος πάντων, να ασχοληθούν με την περιοχή, να δώσουν κίνητρα, να έρθει ο κόσμος, να φτιάξουν υποδομές, να δώσουν, δεν ξέρω, ίσως περισσότερες λύσεις
για να μπορέσουμε να κρατηθούμε εδώ ζωντανοί. Μάλιστα. Κυρία Μπαχαρίδου, σας ευχαριστώ θερμότατα για τις πληροφορίες. Μακάρι να πάει καλά το εγχείρημά σας, γιατί μακάρι, όχι. Μακάρι, καλή συνέχεια. Ναι. Γιατί σε εμάς και πέντε οικογένειες να έρθουν, θα ίσως να έχουν και παιδιά, να είναι πέντε μαθητές πλέον στο σχολείο, να είναι πέντε περισσότεροι άνθρωποι που θα κινούνται στους δρόμους, που θα μπουν στους επαγγελματίες. Και έτσι ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον για να κρατηθούμε. Βεβαίως. Κυρία Μπαχαρίδου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με την κυρία Μπαχαρίδου. Τώρα προειδοποίηση προς την Τουρκία να μην κλιμακώσει ξανά την ένταση στα λειτουργικά σύνορα εξαιτίας του μεταναστευτικού, απίφθινε ο διοικητής της Frontex. Προειδοποίηση προς την Τουρκία για να μην κλιμακώσει ξανά την ένταση στα λειτουργικά σύνορα εξαιτίας του μεταναστευτικού, απίφθινε ο διοικητής της Frontex, Φαμπρίς Λεζερή, με δηλώσεις του στο γερμανικό δημοσιογραφικό όμιλο Funke. Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο κ. Λεζερή, εάν η Τουρκία δημιουργήσει μια νέα κατάσταση ανάλογη του Μαρτίου, τότε η Frontex θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις της στην Ελλάδα. Εάν δημιουργηθεί νέα κρίση, η Frontex θα ανεβάσει τον αριθμό του προσωπικού της στα 1.500 άτομα, στέλνοντας ακόμη 900 άτομα στην Ελλάδα. Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Τουρκία βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση. Τους τελευταίους μήνες, Τούρκοι αστυνομικοί στον Εύρο έχουν πυροβολήσει τουλάχιστον 5 φορές προς την Ελλάδα, ευτυχώς δίχως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με στοιχεία της Frontex, τον Μάιο διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, με 4.300 εισόδους. Σημαντικότερη πύλη εισόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, παραμένουν τα λειτουργικά σύνορα, όπου τον Μάιο διαπιστώθηκαν 1.250 παράνομες είσοδοι, οκταπλάσιος αριθμός από τον αντίστοιχο του Απριλίου. Μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι ενδιαφερόμενοι για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το στεγαστικό επίδομα οι ενδιαφερόμενοι για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύση του Υπουργείου, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη username και τον κωδικό password που τους χορηγήθηκε από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 4172. Στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν εξαρτώμενα μέλη, ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο. Σε περίπτωση διαζευμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας στον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος. Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από 25 ετών, δηλαδή έχει γεννηθεί μέχρι και τις 31 Δεκάτου του 1993, ή είναι υπόχρεο σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το ακαδημαϊκό έτος, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Την οικονομική συνδρομή φορέων και ιδιωτών ζητά ο πολιτιστικός σύλλογος σε κίνηση για την δημιουργία ταινίας που θα αφορά στη ζωή των 5 νεομαρτύρων της Αμοθράκης. Πιο συγκεκριμένα, το σωματείο κάνει έκκληση για συγκέντρωση κεφαλαίου για χρηματοδότηση κινηματογραφικής ταινίας με θέμα την ιστορία του επαναστατημένου Εύρου 100 χρόνια μετά την απελευθέρωση. Βασικός κορμός της ταινίας θα είναι η ιστορία των 5 νεομαρτύρων της Αμοθράκης και η ταινία θα επικεντρωθεί στους 5 μήνες που η Σαμοθράκη έμεινε ελεύθερη μόλις εκδιώχθηκε η τουρκική φρουρά. Να επισημάνουμε πως το σενάριο της ταινίας έχει ολοκληρωθεί, οι ηθοποιοί έχουν ευρεθεί και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συγκεντρωθούν τα χρήματα για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Τα μέλη και οι φίλοι του πολιτιστικού σωματείου Εκκίνηση, που ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν μια κινηματογραφική παραγωγή σε σχέση με την επανάσταση της Θράκης το 1821, το ολοκαύτωμα της Αμοθράκης και το συγκλονιστικό βίο των 5 νεομαρτύρων, αποστέλουν το μήνυμά τους προς όλους, ώστε να συνταχθεί ο καθένας που μπορεί ξεχωριστά με την προσπάθειά τους. Το σενάριο της ταινίας έχει ολοκληρωθεί, οι ηθοποιοί έχουν ευρεθεί και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της αναμονής, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα χρήματα που απαιτούνται για τα γυρίσματα. Να σημειωθεί πως ο
Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συλλόγου, επισημένοντας πως είναι μια πολύ καλή προβολή για τον τόπο μας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη δημιουργία ταινίας στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η ζωή των 5 νεομαρτύρων της Αμοθράκης, τόσο ο βίος όσο και το μαρτύριό τους. Αξίζει να αναφερθεί πως ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης προσέφερε τις μουσικοσυνθέσεις του προς τη χρήση για σκοπούς αυτής της ταινίας. Το πολιτικό σωματείο εκείνης συζητά τη βοήθεια όλων μας, γιατί η λύθη είναι, όπως λέει ο χειρότερος εχθρός της αλήθειας, και η ιστορία του τόπου μας αξίζει να προβληθεί. Στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας, τότε που όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Οι Θρακιώτες πρόγονοί μας ξεσηκώθηκαν μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες το 1821. Το πλήρωσαν ακριβά. Πνίγηκαν στο αίμα τους. 5 νέα παιδιά, αγόρια, τα εξισλάμισαν και τα έστειλαν στην Αίγυπτο. Αργότερα, όταν μεγάλωσαν και συνειδητοποιήθηκαν, αποφάσισαν να ξαναγίνουν χριστιανοί και Έλληνες. Γύρισαν στη Σαμοθράκη. Ο Δεσπότης, οι γεροντότεροι, προσπάθησαν να τους κρύψουν. Όμως, μάθαν. Τα 5 παλικάρια ήθελαν να ομολογήσουν δημόσια ότι επιστρέφουν στο χριστιανισμό και ξαναγίνονται Έλληνες. Τους συνέλαβαν. Τους βασάνισαν. Τους κατακρεούργησαν. Πέθαναν με το όνομα του Χριστού στο στόμα. Πέθαναν περήφανοι ότι δεν πρόδωσαν ξανά. Πέθαναν χριστιανοί και Έλληνες. Στη Σαμοθράκη και στη Μάκρη. Είναι οι Άγιοι 5 νεομάρτυρές μας. Όλη αυτή η ιστορία μας. Θέλουμε να γίνει κινηματογραφική ταινία. Να φτάσει στα νέα παιδιά μας. Να μάθουν την ιστορία μας, την πίστη μας, την παράδοσή μας. Το σενάριο είναι έτοιμο. Η Ιερά Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως το εγκρίνει. Θέλουμε τη βοήθεια και άλλων πολλών. Θέλουμε την βοήθεια όλων σας. Υπεύθυνα, νόμιμα, με διαφάνεια. Είμαστε η εκκίνηση. Δηλαδή το ξεκίνημα της προσπάθειας να γίνει ελληνική ταινία η τοπική μας ιστορία. Οι συμπατριώτες μας, οι μάρτυρές μας. Βοηθήστε να γίνει κινηματογραφική ταινία η ιστορία των 5 νεομαρτύρων μας, της Σαμοθράκης και της Μάκρης. Είμαστε το πολιτικό σωματείο Εκκίνηση και θα μας βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση. Εξαιτίας των περιορισμών λόγω του κορονοϊού, η Διαμάθ αποφάσισε τη μείωση κατά 50% της τρίτης δόσης της εισφοράς που θα κληθεί να πληρώσουν οι Δήμοι προς εαυτήν. Την μείωση κατά 50% της τρίτης δόσης της εισφοράς που θα κληθούν να πληρώσουν οι Δήμοι στη Διαμάθ για τη διαχείριση των απορριμμάτων αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Όπως είναι γνωστό, η εισφορά των Δήμων προς τη Διαμάθ για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθορίζεται από την προηγούμενη χρονιά με τους Δήμους να καταβάλουν το ποσό σε 4 τριμηνιαίες δόσεις. Το Συμβούλιο προχώρησε σε αυτή την κίνηση για να διευκολύνει τους Δήμους που είχαν αυξημένες ανάγκες κατά τη διάρκεια της ισχύως των περιορισμών λόγω του κορονοϊού, με τη μείωση αυτή να μεταφράζεται σε 12,5% συνολικής εισφοράς των Δήμων για όλο το χρόνο. Έτσι, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κομωτινής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαμάθ Γιάννης Γκαράνης, ο Δήμος Κομωτινής, η εισφορά του οποίου ανέρχεται στο 1.512.000 ευρώ, θα μειωθεί κατά 1.323.598.000 ευρώ. Όσο για τους άλλους Δήμους της Ροδόπης, ο Δήμος Αριανών, η εισφορά του οποίου ανέρχονταν στις 26.955 ευρώ, θα πληρώσει 234.460 ευρώ. Ο Δήμος Ιάσμου, που είχε εισφορά ύψους 250.712 ευρώ, θα πληρώσει 219.373 ευρώ. Ενώ ο Δήμος Μαρονίας Απών, με αρχική εισφορά 318.979 ευρώ, στο τέλος του έτους θα έχει καταβάλει 279.106 ευρώ. Να σημειωθεί πως ο Δήμος Κομωτινής θα κληθεί να πληρώσει ακόμα 140.000 ευρώ, λιγότερα από το 2020, ως συμψηφισμό της εισφοράς με το αντισταθμιστικό όφελος. Και αυτό γιατί στη μελέτη της Διαμάθη για τον κανονισμό της τιμολόγηση για το 2020, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2019, καθορίστηκε αντισταθμιστικό όφελος 3% επί των εσόδων του ετήσιου προπολογισμού της εταιρείας για την απόδοσή τους στους Δήμους που φιλοξενούν ή επιβαρύνονται από τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής κατηγορίας Α1 και Α2. Αυτό το ποσό, σύμφωνα με την ενισχύ κατά την ημερομηνία έγκριση του κανονισμού νομοθεσία, θα καταβαλόταν μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους του 2020. Όμως, μετά την έγκριση του κανονισμού τιμολόγησης έτους 2020, η ισχύουσα νομοθεσία τροποποιήθηκε και πλέον
Το αντισταθμιστικό όφελο συμψηφίζεται με τα ποσά που οι Δήμοι, υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλουν στο ΦΟΣΔΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά δύναται να διατίθενται από τους Δήμους αυτούς για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό. Έτσι, απαιτείται ο επιμερισμός του αντισταθμιστικού οφέλους στους Δήμους που φιλοξενούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής κατηγορίας Α1 και Α2, ώστε να συμψηφιστεί με την ετήσια εισφορά που καλούνται αυτοί να καταβάλουν προς τη ΔΙΑΜΑΘ εντός του 2020. Στο τέλος του έτους θα πραγματοποιηθεί ο επαναπολογισμός του ποσού βάσει απολογιστικών στοιχείων ποσοτήτων για τη διόρθρωση του κανονισμού τιμολόγησης του επόμενου έτους. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη υπάρχουν 4 τέτοιοι Δήμοι: οι Δήμοι Δράμας, Καβάλας, Κομωτινής και Τοπείρου, με το συνολικό ποσό του αντισταθμιστικού οφέλους να ανέρχεται στα 353.704 ευρώ. Ο Χιτάς, το Δήμο Κομωτινής, λαμβάνει τα περισσότερα απορρίμματα από τους υπόλοιπους περίπου 82.133 τόνους ετησίως και έτσι θα λάβει και το μεγαλύτερο μέρος από τα αντισταθμιστικά, δηλαδή 141.481 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40%. Στο Δήμο Δράμας καταλήγει το 14,78% των απορριμμάτων, με το αντισταθμιστικό ποσό να ανέρχεται στα 52.277 ευρώ. Στο Χιτά Καβάλας καταλήγει το 29,6% των απορριμμάτων και το αντισταθμιστικό ποσό είναι 102.786 ευρώ, ενώ τέλος ο Χιτά Ξάνθης, στο Δήμο Τοπείρου, δέχεται το 16,16% των απορριμμάτων και το ποσό ανέρχεται στα 57.158 ευρώ. Ο ανασχηματισμός προαναγγέλθηκε από την μία εμέσως με τη μορφή διορθωτικών κινήσεων και στη συνέχεια διαψεύστηκε. Οι αλλαγές που κατά πληροφορία σκέφτεται να κάνει το επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως έχουν προκαλέσει συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Εδώ και ένα μήνα η λέξη ανασχηματισμός βρίσκεται στα χείλη της κυβερνητικής παράταξης μαζί με μία άλλη, τη λέξη εκλογές. Το δεύτερο σενάριο ο Πρωθυπουργός το απέκλεισε κατηγορηματικά δίνοντας ραντεβού στον Αλέξη Τσίπρα για το 2023. Μήπως όμως και τον ανασχηματισμό δεν τον απέκλειε με κάθε τρόπο και σε κάθε περίπτωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Δύο φορές όμως ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης, ήρθε να το επιβεβαιώσει και από το Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης να σφραγίσει τις διορθωτικές κινήσεις όπως ανέφερε. Η πραγματικότητα είναι ότι από την ημέρα που η χώρα βγήκε από την καραντίνα, ο ανασχηματισμός σχεδιαζόταν. Τότε λοιπόν είχε επιλεγεί να διαψεύδεται ο ανασχηματισμός και να προχωρήσει η κυβέρνηση τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουνίου ως έχει. Τώρα και ίσως για πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός προαναγγέλει ανασχηματισμό. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι αυτός μπορεί να γίνει νωρίτερα από ό,τι κάποιοι περιμένουν. Το πιο πιθανό είναι πάντως να επιλεγεί ο συμβολισμός της 7ης Ιουλίου, ένα χρόνο δηλαδή μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε εθνικές εκλογές. Πάντως ακόμη και αν ο ανασχηματισμός δεν είναι δομικός, επομένως όχι σαρωτικός, αυτές οι διορθωτικές κινήσεις προκαλούν ενδιαφέρον και τα πολιτικά πηγαδάκια έχουν πάρει φωτιά. Συνομιλώντας με βουλευτές του κυβερνούντος κόμματος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ξέρουν στο Μαξίμου πως υπάρχουν προβλήματα στην κυβέρνηση, ότι ορισμένοι υπουργοί και υφυπουργοί δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Το ηλεκτρονικό μπλοκάκι του Άκη Σκέρτσου είναι γεμάτο με τα Excel προόδου που στέλνει κάθε υπουργείο. Όποιοι λοιπόν δεν έχουν κάνει αυτά που υποσχέθηκαν ή έχουν προκαλέσει την κοινή γνώμη με λάθη και δυσλειτουργίες, βρίσκονται στην κόκκινη γραμμή. Τα ονόματα δίνουν και παίρνουν, όμως αν πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό, τότε οι διορθωτικές κινήσεις θα είναι μικρή κλίμακας. Αν και κανείς δεν μπορεί να ποντάρει στο πώς σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σταχυολογούμε τα ονόματα που παίζουν με βάση αυτά που λένε οι βουλευτές στη Βουλή και στα καφέ πέριξ της πλατείας Κολονακίου, εκεί που γίνονται έντονες πολιτικές ζυμώσεις. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τον τελευταίο καιρό πολλοί υπουργοί που θέλουν να δείξουν έργο έχουν βγάλει τα σχέδια και τους φακέλους από το σιρτάρι και τα παρουσιάζουν. Γι' αυτό και οι πολλές συνεντεύξεις τύπου και οι ανακοινώσεις που κάνουν διάφορα υπουργεία για διάφορες δράσεις. Αυτό που παίζει ως επικρατέστερο για να φύγει είναι του Γιάννη Βρούτση από το Εργασίας, ίσως λόγω της υπόθεσης με τα βάουτσερ που έδωσαν για πρώτη φορά αντιπολιτευτικά όπλα στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τη θέση του ακούγεται έντονα το όνομα του Στέλιου Πέτσα, ο οποίος φεύγει όπως όλα δείχνουν από κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Πέτσας θα μπορούσε να οδεύσει και προς το Γενικό Λογιστήριο, καθώς το στοίχημα των εσόδων είναι μεγάλο. Φεύγει όπως όλα δείχνουν και ο κύριος Στοχάρης από το Υπουργείο Τουρισμού. Με τον Πρωθυπουργό να θέλει να δώσει μεγαλύτερη ένταση και βάρος σε αυτό το Υπουργείο, εκτιμάται ότι θα θελήσει να τοποθετήσει και εκεί ένα βαρύ όνομα. Για παράδειγμα, το όνομα της Όλγας Κεφαλογιάννη, που γνωρίζει το συγκεκριμένο Υπουργείο και που θα έδινε νέο τόνο στην προσπάθεια της ανόρθωσης της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Ακούγεται και το όνομα του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση από πλευράς δημοφιλίας υπουργών. Τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, θέση που καίει γιατί εκτίθεται καθημερινά, διεκδικούν αρκετοί. Έχει ακουστεί το όνομα του Άκη Σκέρτσου, αλλά μπορεί να γίνει και η έκπληξη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, αυτό του Σπύλιου Λιβανού, αλλά και του Πολύπυρου Θοδωρή Ρουσόπουλου, που είχε θητεία σε αυτή τη θέση. Εκπλήξεις μπορεί να γίνουν πάντως ως προς το ποιοι θα μπουν στην κυβέρνηση.
Στις φήμες που ακούγονται για αποχωρήσεις υπουργών, υπάρχει και το όνομα της Νίκης Κεραμέως από το Υπουργείο Παιδείας. Αν και η πρόσφατη μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε προκάλεσε αντιδράσεις, εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι δύσκολα θα την αδειάσει τώρα το Μαξίμου. Ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι το σπάσιμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε δύο. Το πρώτο να είναι αναβαθμισμένο λόγω κλιματικής αλλαγής και το δεύτερο για να τρέξει τη μετάβαση από το λιγνίτη. Μάλλον μένει ο Κωστής Χατζηδάκης στο πρώτο, ενώ πάντα παίζει μεταγραφή του Γιάννη Μανιάτη από την κεντροαριστερά. Αμετακίνητη είναι όπως όλα δείχνουν και οι υπουργοί στο Οικονομικών και στο Ανάπτυξη, δηλαδή στα Ικούρας και Γεωργιάδης. Αλλαγές ενδεχομένως να γίνουν σε επίπεδο υφυπουργών και ακούγονται διάφορα ονόματα για είσοδο στην κυβέρνηση, όπως αυτό της στενής συνεργάτητας του Πρωθυπουργού Βίκης Λοΐζου. Καμία αλλαγή δεν αναμένεται και στα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς το μέτωπο με την Τουρκία και οι ανοιχτές διπλωματικές προσπάθειες δεν επιτρέπουν αυτή την ώρα αλλαγές. Ούτε και ο Βασίλης Κικίλιας λέγεται ότι θα φύγει από το Υγείας, που αναμένεται να αναβαθμιστεί με πόρους και πρόσωπα για να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενδιαφέρον υπάρχει για το τι θα γίνει και στο προστασίας του πολίτη, αν και μάλλον ο Χρυσοχοίδης συνεχίζει. Ακούγεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί νέο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με τον Νίκο Χαρδαλιά επικεφαλής. Άλλωστε, η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει, ενώ ποτέ δεν αποκλείστηκε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας, επομένως θα απαιτηθούν πολλές αποφάσεις από το συγκεκριμένο τομέα. Δεν αναμένεται καμία αλλαγή στην ψηφιακή πολιτική, καθώς ο Πιερακάκης θεωρείται πετυχημένος, όπως αποδείχτηκε τους τελευταίους μήνες. Αμετακίνητος ο Μάκης Βορύδης, αν και θα ήθελε να φύγει. Άγνωστο είναι τι θα γίνει όμως με τους υφυπουργούς Σκρέκα και Αραμπατζή, που ενδεχομένως να μετακινηθούν. Καμία αλλαγή και στο μεταφορών, όπως όλα δείχνουν. Ούτε και στο Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να αλλάξει κάτι με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Εκτός αν, και αυτό το αν είναι μήπως, δεν έχει φύγει από τη σκέψη του Μαξίμου το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Εκπλήξεις μπορεί να γίνουν πάντως ως προς το ποιοι θα μπουν στην κυβέρνηση. Εκτός των Ρουσόπουλου, Λιβανού, Λοΐζου, Σκέρτσου, παίζουν τα ονόματα του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού Πατέλη, Ταραντήλη, Κυρανάκη. Μεγάλες εκπλήξεις θα ήταν η είσοδος στην κυβέρνηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ίσως το μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.